Κύριε Αγγελόπουλε, το γεγονός αυτό καθ' αυτό. Χρυσαυγίτες Αναστασία, οι οποίοι... αμαύρωσαν την παρέλαση, πήγαν και τραμπούκισαν μαθήτρια σχολείου και τους καθηγητές της, σημεοφόρο, η οποία ήταν από την Αλβανία. Με αποτέλεσμα να διακοπεί και να δημιουργηθεί μια μεγάλη ταραχή στην παρέλαση, στα παιδιά. Μάλιστα, οι χρυσαυγίτες φορούσαν μπλούζες που έλεγαν «Hellas Ultras», δηλαδή ριζοσπάστες Έλληνες, και με το γνωστό τους ύφος και τόνο επιχείρησαν και με μότο «Μόνο Έλληνες κρατούν τη σημαία», επιχείρησαν να χαλάσουν αυτήν τον εορτασμό της εθνικής αυτής εορτής. Λοιπόν, κύριε Γραμματέα, μένω λοιπόν. Κοιτάξτε, σας ακούμε, ναι. Κοιτάξτε, εμείς δεν ξέρουμε από πού είναι αυτή η μαθήτρια, γιατί δεν μας ενδιαφέρει να ρωτήσουμε την καταγωγή των μαθητών μας. Στο γυμνάσιο, γιατί συνέβη με τη σημαιοφόρο του γυμνασίου, στο γυμνάσιο, όπως ξέρετε, και στο Λύκειο, η σημαία αποδίδεται κατόπιν απόφαση του συλλόγου με βάση την επίδοση των μαθητών. Άρα το μόνο που μας ενδιαφέρει εμάς είναι ότι ήταν μια μαθητρία. Είναι εξαιρετική επίδεση. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, επιτρέψτε μου λίγο. Δεν μας προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι τα μέλη της Χρυσαυγής έχουν μια αλλεργία, επιτρέψτε μου την αγοραία έκφραση, σε αυτή την τελετή μήνυση της Ευρωπαϊκής Υποδίου. Εν τέλει, ήταν ένα ουσιαστικό κόμμα είναι. Η χώρα ολόκληρη τότε πολέμησε ενάντια στον φασισμό και στον ναζισμό. Άρα θα έλεγα ότι ήταν πολύ συνεπής ως προς την πράξη που κάνανε στην ιδεολογία που έχουμε. Εμείς βέβαια θα πήραμε όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε αυτό να μην ξαναληφθεί στον εμπορίο. Επικοινωνήσαμε με τις υπεύθυνες των σχολικών μονάδων εκεί πέρα. Μάθαμε τα λεπτομέρειες των στρατηγών και ταυτόχρονα ξέρετε ότι η κοινωνική αστυνομία έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. Μάλιστα. Κύριε Αγγελόπουλε, θέλω να σταθούμε σε μια εικόνα ακόμα. Είναι μια εικόνα την οποία αυτή τη στιγμή τη βλέπουμε και έχει να κάνει με ένα παιδάκι από το Αφγανιστάν. Τον είχαμε παρουσιάσει την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι ο Αμίρ. Ο 11χρονος Αμίρ που ζει εδώ και 1,5 χρόνο στην Αθήνα, ο οποίος κληρώθηκε, όπως μεταδώσαμε και την περασμένη εβδομάδα, να κρατήσει τη σημαία του σχολείου του, αλλά τελικά εδώ τον βλέπουμε να κρατάει την πινακίδα. Έχετε του εικόνα, σχολείου κύριε της Δάφνης. Τι έχετε συνέβη? Εικόνα. Ναι, έχουμε. Να, κοιτάξτε, εδώ πράγματι υπάρχει ένα ζήτημα και ένα πρόβλημα, το οποίο όμως δεν αφορά τη σχολική μονάδα. Τι θέλω να πω, η σχολική μονάδα, η σχολική κοινότητα έκανε τη διαδικασία η οποία προβλέπεται από τον νόμο. Πράγματι, αυτό το παιδάκι κληρώθηκε να θέτει το τεχνικό μαθήμα. Όπως και εσείς είπατε, μετέχονται στις μετέρας παιδείας. Δεν το είπατε εσείς, έχει ίδια την αρχαιότητα και η μετέρας με ήττα, δηλαδή έρχονται στα δικά μας σχολιά και μοιράζονται το δικό μας πολιτισμό μέσα στα σχολιά μας. Το Υπουργείο Παιδείας πάρα πολύ σοβαρά και με ιδιαίτερη αυστηρότητα θα εξετάσει γιατί τελικά αυτή η απόφαση του Συλλόγου δεν υλοποιήθηκε. Έχουμε μια σχετική ενημέρωση. Πριν έχω την πλήρη ενημέρωση, δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ δημοσίως.